Εκεί ακοστεί Παλαμά. Το σπίτι που γεννήθηκε ο εθνικός ποιητής στην Πάτρα αποκαλύφθηκε χθες, καθώς τα συνεργεία βρίσκονται κοντά στο τέλος των εργασιών αποκατάστασης. Πολυεπίπεδη είναι η αναζήτηση εκδόσεων, οπτικοακουστικού υλικού και αντικειμένων του Κωστή Παλαμά που θα βρουν τη θέση τους στο εσωτερικό του. Πάρα πολύ είναι και ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας και για τουρισμό. Και... Οπωσδήποτε, ναι, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί για τουρισμό. Πάρα πολύ. Ανακοινήθηκε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί από τα δημόσια έσοδα δεν έβλεπα να γινόταν τίποτα. Χαίρομαι που η ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει αυτό το αυτονόητο για την ιστορία της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα είναι ένα καλό σημείο αναφοράς για την Πάτρα. Στόχος είναι να εγκαινιαστεί η στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά στις αρχές του 2017, παράλληλα με την διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού και παρουσία του δεωρητή Αθανάσιου Στεφανόπουλου. Μέχρι να γίνει αυτό, το ενδιαφέρον των συνεργείων θα είναι εντοπισμένο στο αισθητικό μέρος και το φινίρισμα του χτιρίου. Τώρα τελευταία χέρια είναι λογοχρωματιστής. Τώρα κάτι πραγματάκια ψηλοθέλει και μετά τελειώνει. Ένα κόσμημα για την πόλη. Το χρειάζεται, ναι. Θα βοηθήσει και στον τουρισμό και γενικά να το έχουμε εδώ πέρα στην Πάτρα. Είναι πώς θα το δείξουν στον κόσμο, πώς θα ενημερώσουν τον κόσμο και πώς θα το κάνουν το management της προβολής του. Αλλά ακόμα και για τα σχολεία, για τους μικρούς να έχουν να το επισκεφτούν, είναι ιστορικό μέρος. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δώσει βάρος και η ίδια η πολιτεία για να το επισκέπτονται οι νέοι, να μαθαίνουν την ιστορία, γιατί χωρίς ιστορία δεν κάνουμε τίποτε. Παράλληλα με τις εργασίες συνεχίζονται και οι επαφές για να εξασφαλιστεί υλικό που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Κωστή Παλαμά, το οποίο θα εκτίθεται στους χώρους της στέγης.